Πάλι. Καλώς ήρθατε στους καναπέδες μας, να σας πούμε και τι μέρα είναι. Είναι Τρίτη, 6 Νοεμβρίου, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Παύλου Κωνσταντινουπόλεως και Λουκά Οσίου και όποιος γιορτάζει κερνάει. Πάμε να δούμε και την επικαιρότητα. Έρε τρέλα κι αυτή η χτεσινή, τα πιάσατε βρε τα δεις, όλα και τα τρία. Δεν ήταν τρία, ήταν τέσσερα. Μπέρδεψα τα δις με τα τρεις φαίνεται. Δεν πειράζει, έπαιξες και έχασες. Ξανά θα ξέρεις, όπου ακούς πολλά κεράσια θα κρατάς μικρό καλάθι. Επίσης και το άλλο τώρα που πιάσαμε τις παροιμίες. Οζόν ελπίζον αποθνείς και χε... Από αυτό. Και τώρα που το έφερε και η κουβέντα, ο γέρος λέει ή από πέσιμο ή από χε... Όχι πως έχει σχέση με το θέμα, αλλά είδα χτες ένα ρεπορτάζ, ένα γέρο με το Πάρκινσον εκεί πέρα. Πήγε στο πρακτορείο να αρπάξει τα δις. Μόλις τα έπαιρνε, θα πήγαινε σε εξωτικά νησιά να κάνει μεγάλη ζωή. Να σας πάω βρε σε ευχάριστο θέμα, έτσι να ξεχάσετε τον πόνο σας. Να σας πω για τα βραβεία Emmy. Και μη με ρωτάς τώρα τι είναι αυτά. Είναι τα αμερικάνικα βραβεία για την τηλεόραση. Πώς είναι τα Όσκαρ για τον κινηματόγραφο, ένα τέτοιο πράγμα. Η απονομή των βραβείων έγινε τελικά μετά από δύο αναβολές. Η πρώτη ήταν λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης και η δεύτερη λόγω της ανθρωπιστικής επίθεσης. Πάντως, επιτέλους, λειτουργήσε ο πολιτισμός, ο αμερικάνικος πολιτισμός, που εμείς δηλαδή για αμερικάνικο πολιτισμό και για αμερικάνικο όνειρο δίνουμε ρέστα. Διότι άμα περιμένουμε από το ελληνικό όνειρο, κουκουρούκου, και ποιο είναι το ελληνικό όνειρο, απλά πράγματα ζητάμε βρε, όταν βρέχει να μην πνιγόμαστε και όταν έχει ζέστη να μην γεγόμαστε. Αυτή τη χώρα φταίνε πάντα τα έργα των άλλων, ποτέ τα δικά μας. Επίσης φταίνε και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ας πούμε, είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Έχουμε την περίοδο των μουσώνων, όπου γίνονται οι μεγάλοι κατακλυσμοί. Έχουμε τις φοβερές χιονοθύελες. Να, ας πούμε, το προχτεσινό. Ήτανε μία απρόβλεπτη βροχή για Νοέμβρη μήνα. Μη σου πω τώρα ότι μπορεί μέσα στο χειμώνα να χιονίσει κιόλας και να αποκλειστούμε. Άσε το καλοκαίρι που μπορεί να πιάσει και κανένα καύσωνα στα καλά καθούμενα. Πολύ πρωτότυπο πράγμα για την Ελλάδα. Είναι και η μετεωρολογική υπηρεσία που δεν προειδοποιεί ποτέ για κάτι τέτοιο και έτσι όλα έρχονται στα ξαφνικά. Αυτά τα ωραία για σήμερα. Άντε, χάρηκα που σας γνώρισα. Φιλάκια, μα!